Καλημέρα από την Όμορφη Καβάλα. Καλημέρα, Δημαρχέ μου. Είμαστε στο λιμάνι τώρα, έτσι. Κοίτα ομορφιά τώρα. Είμαστε στο λιμάνι με φώτο την Παναγία, τη Χερσόνησο της Παναγίας, στην παλιά πόλη. Μπράβο σας, μπράβο σας. Πανέμορφη η πόλη. Θέλω να σας πούμε, να μας πείτε μάλλον, λέγαμε νωρίτερα ότι 15 του μήνα ανοίγουν τα αεροδρόμια, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για τις ξένες πτήσεις, αλλά εσείς έχετε και πολύ οδικό τουρισμό για τη Θάσο, για την Καβάλα. Ακριβώς. Και γενικώς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που έρχονται από Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία. Πότε θα ανοίξουν τα σύνορα για αυτούς? Κοιτάξτε, από 1η Ιουνίου ανοίγουν τα σύνορα. 1η Ιουνίου. Τουλάχιστον για Βουλγαρία. Βουλγαρία και Ρουμανία. Ναι. Για την Τουρκία δεν ξέρω ακόμη, διότι αυτή, ξέρετε, στην Τουρκία η πανδημία αυτή συνεχίζεται. Οπότε δεν ξέρω αν θα ανοίξουν τα σύνορα. Πάντως από Βουλγαρία τα σύνορα θα είναι ανοιχτά από 1η Ιανουαρίου. Και η Βουλγαρία, όπως και εμείς, δεν είχαμε πολλά θύματα στον κορονοϊό, πολλά κρούσματα κορονοϊού, οπότε θα είναι και πιο ασφαλής η έλευση. Κύριε Δημάρχε, κρατήσεις στη Θάσο, ας πούμε, έχουμε για τον Ιούλιο? Κοιτάξτε, με τον Δήμαρχο που έχω μιλήσει, έχουν ξεκινήσει κρατήσεις, όχι τόσες από την Ευρώπη, όσο πιο πολύ από τα Βαλκάνια. Ξέρετε γιατί σας το λέμε αυτό? Για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, μην νομίζουμε επειδή λέμε Βούλγαροι και Ρουμάνοι και τα λοιπά, υπάρχουν άνθρωποι και Βαλάντια που έρχονται στη Θάσο και κάνουν ακριβές διακοπές. Αυτό θα έλεγα τώρα, διακοπές. Γιατί έχουμε συνδυάσει ότι κάνουν φτηνές διακοπές οι άνθρωποι από τα Βαλκάνια. Κάτι τέτοιο ισχύει, δηλαδή ποντάρετε σε αυτόν τον τουρισμό? Κοιτάξτε, είναι όπως από όλες τις χώρες. Δεν σημαίνει ότι και από την Ευρώπη που έρχονται είναι όλοι, ότι έχουν πολλά χρήματα και σκορπάνε αφιδώς τα χρήματά τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα Βαλκάνια. Εγώ θέλω να σας πω, έχω κάνει διακοπές στη Θάσο και είχαμε πάει σε μια παραλία που ήταν όλο Βούλγαροι και Ρουμάνοι, που παιδιά οι τιμές ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε Έλληνας να πάει. Ναι. Και πήγαιναν Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Ανέκαθεν ούτως ή άλλως στη Θάσο. Φυσικά. Ναι, φυσικά υπάρχει και ο φτηνός τουρισμός, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι. Και η Θάσος, πρέπει να πούμε, και η Καβάλα και όλα τα παράλια εκεί πέρα, το τελευταίο διάστημα με Τούρκους, Βούλγαρους και Ρουμάνους έχουν δουλέψει πολύ καλά. Πάρα πολύ. Δουλεύει πάρα πολύ, ακριβώς. Οι παραλίες σας άνοιξαν, έτσι, οι ωραίες παραλίες εκεί στην Καβάλα, έχετε βάλει ξαπλώστρες? Οι παραλίες μας ανοίξανε, δεν μπήκανε ακόμη ξαπλώστρες. Εντός των ημερών θα μπουν και οι ξαπλώστρες. Ξέρετε που πάει η Ανθή, έτσι? Ξέρετε που πάει η Ανθή? Όχι, δεν ξέρω. Στους Αμόλοφους πάει, το ξέρετε. Α, ωραία. Ναι, ναι. Διαλέγει πολύ ωραίο μέρος. Μάλιστα. Γιατί η πόλη της Καβάλας δεν είναι μόνο τουριστική, δεν είναι μόνο η πόλη της Καβάλας, αλλά είναι και όλος ο νόμος της Καβάλας. Έχετε και ωραία κρασιά. Έχει ωραίες... Ακριβώς, έχει ωραίες παραλίες, έχει αρχαία. Το καλοκαίρι δίνουμε και μια βαρύτητα στον πολιτισμό, ούτως ώστε να... Α, με τους Φιλίππους τι θα γίνει, κύριε Δημαρχέ, με τους Φιλίππους? Με τους Φιλίππους θα γίνει κανονικά το Φεστιβάλ Φιλίππων. Θα έχει κάποια μέτρα, το 40% τουλάχιστον αυτές είναι οι οδηγίες μέχρι τώρα. Θα παίρνει το 40% της περιεκτικότητας σε θεατές. Έχουμε πάει, έχουμε δει τις θέσεις, πώς θα κάθονται. Ωραία. Οι θεατές. Άρα το πρόγραμμα θα γίνει. Το πρόγραμμα θα γίνει. Μάλιστα. Και μάλιστα από μέσα Ιουλίου θα αρχίσει και ένα άλλο φεστιβάλ που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, το Κοσμόπολι. Πολύ ωραία. Έχετε και εκεί, κύριε Δήμαρχε, να πούμε ότι έχετε και εκείνο το στολί, το Ιμαρέτ, εκεί με την κυρία Άννα. Πω, τι ωραίο που είναι αυτό. Πάρα το πολύ ωραία. Έχουμε το στολίδι και μάλιστα. Είμαι από αυτούς που έχουν συνετελέσει στο να φτιαχτεί το ΙΜΑΡΕΤ, να γίνει η αναστήλωσή του. Κύριε Δήμαρχε, οπότε... στην κάμερα είναι ο κύριος Μιχαηλίδης, αν έχω ενημερωθεί σωστά. Μπορεί έτσι για να σας αφήσουμε να μας κάνει ένα ωραίο πλάνο από το λιμάνι και να σας αφήσουμε έτσι ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Θα του το πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλάνο. Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα, καλημέρα στην περιοχή εκεί. Κοίτα εδώ, ομορφιά. Ναι, είναι ξημερώνει τώρα, είναι πολύ ωραία.